Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Χριστός ετέ, χρόνια πολλά, χρόνια ευλογημένα, γεμάτα φως και ειρήνη. Καλωσορίσατε στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των εκκλησιαστικών συνάξεων του Ιερού Ναού Γενεσίου Τιμίου Προδρόμου Παραλίας Πατρών. Μπορεί η σημερινή βραδιά να είναι παγωμένη καιρικά, όμως τα παιδιά που ετοίμασαν τούτη τη γιορτή, σκοπό έχουν βάλει να ζεστάνουν τις καρδιές μας. Γιατί τα παιδιά, να το ξέρετε, αγαπούν τα Χριστούγεννα και θα ζουν με το δικό τους τρόπο, το ξεχωριστό. Αρκεί κάποιος να τους δείξει που λάμπει το αστέρι, και τότε γίνεται το θαύμα που περιγράφει ο ποιητής. Σε καρτερούμε όλου του κόσμου τα παιδιά, θρόνο σου να έχεις θέμας, την αγνή μας την καρδιά. Αιώνες πριν, ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος ο Πλάτωνας έλεγε: «Θεός ανθρώπο ου μίγνητε», δηλαδή ο Θεός με τον άνθρωπο δεν ανακατεύεται. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως απαντάει: «Ο λόγος σάρξη γένετο και εσκήνωσε εν ημί». Έτσι εξηγείται καλύτερα η χαρά της παιδικής ψυχής κάθε φορά που γεννιέται ο Χριστός. Και τη χαρά τους αυτή θέλουν να τη δώσουν και να τη μοιραστούν με όλους. Στον παιδικό ψυχόν τη Βηθλεέμ, σαν φως θα δει, ίσως κινήσει κάποιος θέμου να έρθει να σε βρει, περιγράφει γυρικά ο Γιώργος Βελίδας. Τα παιδιά και οι νέοι των εκκλησιαστικών συνάξεων, του χορευτικού τμήματος, του τμήματος μουσικής, του τμήματος ζωγραφικής και κατασκευών, θέλησαν τη χαρά τους να τη μετατρέψουν σε γενέθλιο δώρο προς τον νεογέννητο Ιησού, τραγουδώντας, χορεύοντας, ερμηνεύοντας ρόλους, κατασκευάζοντας, στολίζοντας. Μπορεί να φαίνεται μικρό, είναι όμως καρδιακό, όπως τα πλούσια δώρα των Αγίων Μάγων από την Ανατολή και τα ταπεινά δώρα των απλών βοσκών της Βηθλεέμ. Προσφέρουν απόψε το δικό τους δώρο, γιατί τα παιδιά αγαπούν του Χριστού τη γέννηση όπως και ο ποιητής. Αιώνια μέσα μας Χριστούγεννα και ανθοβολούνε κρίνα ολόασπρα. Και από το ψυχό μας το στερέωμα σταλάζουν φως και ασήμητα άστρα. Ας παρακολουθήσουμε νοερά την πορεία των παιδιών αυτών προς τη φάτνη του νηπιόμορφου Ιησού, αλλά και όλων όσων νιώθουν παιδιά, την προσκύνησή τους και την προσφορά του δώρου τους, και ας ευχηθούμε να έχουμε μάτια που να μπορούν να αντιδρήσουν το μεγαλείο του Θεού. Απλά χειροκροτήστε τα. Thank you.
Μπροστά σε έναν άλλο κήπο που ξέρω εγώ. Μόνο αυτή την απάντηση
πάντα συνεπέγινε ο υπόμενος. Μια ανάλογη κοκκινάδα έρωψε τα μαραμένα του Μάουρη. Μίλησε τότε υποτακτικός. Ο γέροντας που βλέπεις γυναίκα είναι ο ηγούμενος αυτού του μοναστηριού. Κι έφερε από μακριά και από κοντά τα λουλούδια που βλέπεις. Όλος ο κόσμος το λέει, πως δεν υπάρχει ομορφότερος κήπος σε ολόκληρη την περιοχή. Κι έρχεσαι εσύ τώρα που ζεις μέσα στα άλλα τα βουνά να κρίνεις τον κήπο του. Δεν θέλω να κάνω την πολύξερη ούτε σε αυτόν ούτε σε σένα. Λέω μόνο πως αν βλέπατε τον κήπο που έχω εγώ στο νου μου, θα ξεριζώνατε όλα του τα βελουλίδια και θα τα πετάγατε μαζί με τα κρυόπρακτα. Αυτός βέβαια είναι ένας ανθόκηπος που τον φύτεψε η ευγένειά σου μέσα στα χαμόπεθα και τα πουρνάρια του δάσους. Είμαι βέβαιος πως δεν έβαλες το πόδι σου σε κήπο πριν από σήμερα. Μπορεί να μην έβαλα το πόδι μου σε κήπο πριν από σήμερα. Εσείς όμως οι καλόγεροι που είστε άγιοι άνθρωποι, θα έπρεπε να ξέρετε πως το δάσος που μένω γίνεται ολόκληρο ένας ανθόκηπος κάθε χριστουγεννιάτικη νύχτα, για να γιορτάσει τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο μας ο Ιησούς Χριστός. Κάθε χρόνο του βλέπουμε να γίνεται εμείς που ζούμε εκεί. Και σε αυτόν τον κήπο έχω δει εγώ τα πιο όμορφα λουλούδια, που δεν μου βάστηξε η καρδιά ποτέ να απλώσω το χέρι και να κόψω. Ο ζωηρός υποτακτικός πήγε πάλι να μιλήσει ενώ ο γέροντας που έκανε νόημα να σοπάσει. Από τα παιδικά του χρόνια εκείνος είχε ακούσει ότι το μακρινό δάσος βάζει τα καλά του και αυτό για να γιορτάσει. Πολλές φορές είχε επιθυμήσει να αξιωθεί να το δει και αυτός, αλλά δεν το κατόρθωσε ποτέ. Κοίταζε τώρα την αγρία γυναίκα και του γεννιόταν πάλι η επιθυμία. Άρχισε λοιπόν να την παρακαλεί να τον αφήσει να πάει στη σπηλιά τους την νύχτα του Χριστουγέννου. Της υποσχέθηκε να πάει μόνος του. Να έστελνε μόνο ένα από τα παιδιά της για να του δείξει το μονοπάτι και γύρω δεν θα πρόδιδε ούτε το λιμέρι τους, αλλά και θα τους ανταπόδιδε την καλοσύνη τους με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε. Στην αρχή αρνήθηκε η Καρφωμάνα, γιατί συλλογίστηκε και την περίμενε από τον κλωστοπατέρα, σαν θα έβλεπε πως βοήθησε τον γέροντα να φτάσει στη σπηλιά τους. Το φόβο της όμως ξεπέρασε η επιθυμία της να δείξει το καλόγερο, πως ο κήπος ήταν πολύ κατώτερος από αυτό που ήξερε εκείνη, και υποχώρησε. Δεν θα πάρεις όμως περισσότερος από έναν καλόγερο και δεν θα μας προδώσει η αγιοσύνη σου. Το υποσχέθηκε ο γέρον Φανάρετος και η γυναίκα έφυγε. Στον υποτακτικό έδωσε το ρί να μην πει σε κανένα τύπο και ο ίδιος δεν είχε στο νου του να μαρτυρήσει τη συμφωνία του σε κανένα. Αβεσσαλών, περαστικός και να μείνει εκείνη ανοίχτη. Τον πήγε βέβαια στον κήπο του και του είπε για τον κλεφτοπατέρα που τόσο χρόνια γύρισε στο δάσος αφορισμένος και τον παρακάλεσε να του δώσει τη συγχώρεση και να τον λύσει από τον αφορισμό παραθέτοντάς του διάφορα επιχειρήματα. Μα ο επίσκοπος Αβεσσαλών απάντησε πως δεν είχε σκοπό να αφήσει αυτόν τον κακούργο να ξανακατέβει στην πόλη. Ο γέροντας όμως δεν τα έβαλε κάτω. Μόνο άρχισε να το διηγείται με ενθουσιασμό για την άνοιξη που έρχεται μέσα στο καταχύμωνο τη νύχτα του Χριστουγέννου. Κι ας τους ανθρώπους αυτούς φανερώνεται έτσι η χάρη του Θεού. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι και τόσο ανάξι για την ευσπλαχνία των ανθρώπων. Ένα πράγμα γέροντα Πανάρη που μπορώ να σου υποσχεθώ. Τη μέρα που θα μου στείλεις ένα λουλούδι από αυτόν τον χριστουγεννιάτικο κήπο του δάσους, θα σου δώσω το συγχωροχάρτη για όλα αυτά τα ελεύθερα πουλιά. Ο γέροντας Πανάρετος ευχαρίστησε τον δεσπότη για την καλή του υπόσχεση και τον βεβαίωσε πως ναι, οπωσδήποτε θα του στείλει το λουλούδι.
Θεός Πανάρετος ετοιμάστηκε με χάρη μικρού παιδιού και την παραμονή των Χριστουγέννων ξεκίνησε για το δάσος, παίρνοντας μαζί του τον υποτακτικό του. Ένα από τα κλεφτόπουλα πηγούσε σε ένα γλυκάτσικο μπροστά τους, δείχνοντας το δρόμο. Ο υποτακτικός αγαπούσε πολύ τον γεροντά του και θα τον ακολουθούσε και στην άκρη του κόσμου. Δεν πίστευε όμως ότι θα έβλεπαν κάποιο χριστουγεννιάτικο κύκλο.
σαν το διαπρεμό σε μια φωτεινή ομίλη. Το σκοτάδι μεταβλήθηκε σε ρόδινη μοραυγή. Τότε είδε ο γέροντας πως χάθηκε το χιόνι, σε ένα χαλί που κάποιος το τράβηξε και το τύλιξε. Η γη άρχισε να πρασινίζει. Ανοιξιάτικα λουλουδάκια πέταξαν μπουμπούκια που χάραζαν κιόλας μια χρωματιστή γραμμούλη. Η καρδιά του πανάρα του είχε αρχίσει να χτυπάει δυνατά με τα πρώτα σημάδια του ξεκινήματος του δάσους. Θα αξιωθώ εγώ, ένας γέρος και μαντρός άνθρωπος, να δω τέτοιο θαύμα. Το φως ερχόταν σε κύματα όλο και πιο λαμπρά. Και έφαγε μαζί του χιλιαρίσκα τα ποταμιά και βιβλίο από τα δράκια. Τα δέντρα έβγαλαν φύλλα τόσο γρήγορα, σαν ένας μήνος από πράσινες πεταλούδες να κάθισαν πάνω. Τα σκουλίκια άρχισαν να πηδούν από κλαδί σε κλαδί, βγάζοντας χαρούμενες φωνήτσες. Λογιών πουλιά έβλεπες τώρα να πηδούν ψηλά στον καθαρό ουρανό. Και μια μυρωδιά από φωσκορπημένα χωράφια, παραχύθηκε από τη δύτη του βάρη. Ήθελα να χαιδέψουν τις αισθήσεις του γέρου. Μα και όλη η κλωφτοοικογένεια έπαιζε ανέμελη με ζωή του δάσου και λιβόταν φράουλε, φωτόπουλα και άλλα φρούτα την οξία του δάσου. Το ένα μετά το άλλο έφτανε κύματα ζέστη και φωτό, φέροντα όλα τα γονιδιά στη γη του δάσου. Πεταλούδε τόσο μεγάλε που έμοιαζαν με πεθούμενα κλίμα. Τα πιο όμορφα λιοντάρια σκαρφάλουν στου βράχου που αραβιέντιζαν τα βαρετά και τι αγροτριανταφυλέ. Και να, τώρα όλα ησύχασαν. Τα πολλιά σώπασαν και τα λουλούδια σταμάτησαν να μείνουν. Μακριά, πολύ μακριά, και λυκές πισταλγωδίες ακούστηκαν. Και μην τους διώξω από κοντά μας. Δε
δεν θα μπορέσω να ζήσω ύστερα από αυτά. Αλλά μόλις πλησίασε, έχει ήδη και κατά πάνω το κλέφτης χουλιάζοντας. Πάτε!
Εσείς πιστεύετε που δεν έχετε το φως το δάσος πέρα να κάνουμε και εμείς Χριστούγεννα. Εγώ και μόνο εγώ είμαι η αιτία που δεν γίνεται το θαύμα. Και ευχαρίστως θα πληρώσω το κρίμα μου με τη ζωή μου. Στάσου όμως, πρέπει πρώτα να σου δώσω ένα γράμμα από το γέροντα Πανάρετο. Έβγαλε από τη θέση του δράσου το έγραφο του αρχιεπισκόπου και εξήγησε στον κλέφτη πως λύθηκε ο αφορισμός του και από εδώ και πέρα μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και αυτός και τα παιδιά του. Ο κλέφτης στάθηκε ασάλευτος και γλώμιαζε. Πήρε όμως το λόγο η γυναίκα του. Αφού ο γέροντας κράτησε το λόγο του, θα κρατήσει και ο κλεφτοπατέρας το δικό του. Η πρώην κλέφτη οικογένεια κατέβηκε πράγματι στην πόλη και ήσασταν τίμια από τότε. Με την κλεφτοσπηλιά δεν έμεινε έρημη. Πήγε και εγκάθισε και εκεί ο πεταρχικός και έζησε από τότε με την αδιάλειπτη προσευχή και τη μετάνοια. Παρακαλούσε μία τα μέρα να του συγχωρηθεί το κρίμα της κλήρης και άπης της καρδιάς του. Στα Χριστούγεννα και από όλα τα στολίδια γέμιση φωτεινής νύχτας έζησε μονάχα το μικρό φυτό με τα καταπράσινα φλεστάρια και τα λευκά λουλούδια που έκοψε ο γέροντας στον Άρη. Τα ονόμασαν στο γενιάτικα τριαντάφυλλα. Ανοίγουν κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα για να μην μπορεί να ξεχαστεί πως κάποτε προτάθησε στο χριστουγεννιάτικο κήπο του δάσους έξω από την πόλη. Ενώ στην καρδιά του ποταρχικού η φωνή του Θεού του υπενθύμιζε μέχρι το τέλος της ζωής του πως «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται».
σκοτώσεν και άλλος εσκοτώθεν.
στις δύο ειδικές βραβεύσεις μας. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απονέμει το βραβείο Αθλητισμός και Κοινωνική Ευθύνη στον αθλητικό όμιλο Αχαΐας Γαλήνη για την τεράστια προσφορά του στον αθλητισμό και στην κοινωνία μας. Η Γαλήνη, σε συνεργασία με την μη κυβερνητική οργάνωση Γκολ στη Φτώχεια, πέρα από την αθλητική παρουσία της 7 αθλήματα, έχει αναπηρύξει και σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Διοργανώνει ημερίδες με επίκαιρα θέματα προς συζήτηση, λαμπαδιδρομίες εθελοντών εμορρωτών και βέβαια το πανίδιο του τουρνουά ποδοσφαίρου με τίτλο Γκολ στον κοινωνικό αποκλεισμό, με τη συμμετοχή ατόμων από διάφορες ευπαθείς ομάδες όπως άστιγοι, άμποροι, πρόσφυγες και οικονομικοί μετανάστες. Το βραβείο απονέμεται στον πρωτοπεσβύτερο Αντώνη Ρουμελιώτη, εμπνευστή και ιδρυτή του ΑΟ Γαλήνη. Για την απονομή παρακαλείται ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Παναγιώτης Μπίτσαξης. Λίγο χώρο και να περάσει ο Πάτερ. Το έργο σας, Πάτερ. Ευχαριστούμε πολύ.
αεροπνοή τελείωσε. Με προϋποθέσεις για να συνεχίσουμε πάλι του χρόνου. Τα παιδιά μας, τα ευλογημένα, προσπάθησαν μαζί με τους υπεύθυνους για να παρουσιάσουν αυτό που παρουσίασαν με πολύ χαρά. Για εσάς τους γονείς, οι οποίοι γονείς μέσα σε τόσα προβλήματα τα οποία ζούμε, καλούμεθα να γίνουμε τη γονή της χαράς τους. Θέλω λοιπόν από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα εκείνους που είναι ανώνυμοι. Και οι ανώνυμοι είναι τα παιδιά και οι γονείς τους, οι οποίοι δεν τους λέμε κατόνομα και να μας συμπαθάνε, διότι δεν τους το λέμε το όνομά τους. Να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι ιδιαίτερα κοπίασαν για να γίνει αυτή η γιορτή. Με τη συγγραφή του έργου από ένα σπουδαίο βιβλίο που παρουσίασα τα παιδιά, καθώς και τα παιδιά που παρουσίασα αυτή την ευλογημένη παράσταση και την παρουσίαση μέσω του βίντεο. Να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα, διότι και μας συγκίνησαν και μας προβλημάτισαν, διότι κάποιοι άνθρωποι ευλογημένοι στον κόσμο που ζούμε θεωρούνται ακατανόητοι για τους άλλους και μπορεί να είμαστε και δίπλα-δίπλα, όπως είδατε ο γέροντας Πανάρτος με τον μοναχό του. Δεν καταλαβαίνουν ο ένας, ο μικρότερος, την καρδία του Πανάρετου. Φυσικά και οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι είσατε μέσα στο δάσος, αγριεμένοι από την κακοσμία του κόσμου. Αυτόν τον ωραίο που είχαμε φτιάξει και έχουμε φτιάξει με πολλά στολίδια ο Θεός, εστόλισε όμως αυτά τα ωραία μέρη που είσατε άγωνα με εκείνα τα λευκά τριαντάφυλλα τα οποία μας έδωσαν το μήνυμα ότι οι καρδίες των ανθρώπων και ειδικά των παιδιών αλλά και εκείνο των ευλογημένων παιδιών είναι σαν το τριαντάφυλλο. Ωραία με, ευαίσθητα δε. Για τους χορούς, τα παιδιά εκόλυψαν με την ψυχή τους. Γέλαγαν τα πρόσωπά τους. Μας έδωσαν ελπίδα για ό,τι επερχόμενο έρχεται άλλοτε σε κάθε καινούργια χρονιά. Ευχόμαστε να είναι καλύτεροι και κάποιες φορές βλέπουμε ότι δεν είναι καλύτεροι έτσι όπως την προσδοκούσαμε. Πάντως το χαμόγελό τους μας έδωσε ελπίδα, ειρήνη και χαμόγελο. Άφησα τελευταία τα παιδιά που τραγούδησαν. Όλα τα παιδιά που τραγούδησαν μας μετέφεραν σε παιδικές μας αναμνήσεις που κι εμείς τα παιδιά κάποτε
μπαίναμε σε κάποιες χοροδίες για να τραγουδήσουμε τέτοια τραγούδια. Αν και σήμερα, μέσα από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις δεν ακούγονται στην πλειοψηφία τους. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που το κατάφεραν αυτό και μας μετέδωσαν έτσι μέσα από τα τραγούδια αυτά διάφορα μηνύματα που τα έχουμε ιδιαίτερα στην εποχή μας ανάγκη. Τέλος, να ευχαριστήσω το συνεφημένο μου τον πατέρα Ιωάννη, τους αδελφούς ιερείς που ήρθαν σήμερα εδώ, τον πατέρα Γεώργιο, τον πατέρα Ανδρέα, τον διάβολο Κωνσταντίνο. Να ευχαριστήσω τους κατηχητές και τις κατηχητρίες του ναού μας. Να ευχαριστήσω το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού μας. Να ευχαριστήσω αυτούς οι οποίοι κοπιάζουν στον τομέα και του χορού και του τραγουδιού και της μουσικής, αλλά και της ζωγραφικής, όπως τα λέμε εικαστικών τεχνών και αγιογραφίας. Όλοι αυτοί, προσφέροντας μέσα από την καρδιά τους, οι μεν ιερείς προσευχόμενοι και κεντεύοντας τον παράδοχο Θεό μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, να μας χαριτώνει, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει. Εύχομαι του χρόνου πρώτα ο Θεός. Η γιορτή μας να έχει πάλι κάποια ωραία μηνύματα, έτσι ώστε και να μας προβληματίσουν και να μας χαροποιήσουν. Να ευχαριστήσω τον ηχολήφτης, το ρυθμιστή με τα φώτα, τους ανθρώπους οι οποίοι κοπίασαν για να ετοιμάσουν την αίθουσα, αλλά και τον Δήμο που μας το παρεχόμισε και την Επιτροπή, γιατί αν δεν μας το παρακολούσε δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι τόσο όμορφη η γιορτή για το δικό μας πνευματικό κέντρο στον Άγιο Άννα στην παραλία. Είναι μικρό για τέτοιες εκδηλώσεις. Τώρα τελειώνοντας, συνηθίζεται να λέμε καλή χρονιά και ευλογημένη και χαριτωμένη. Ποια όρθιοι άλλες ευχές έχουμε. Αυτά τα λέει και η καρδιά και το μυαλό και η σκέψη μας. Πάντως, εγώ σας εύχομαι τα παιδιά σας τα ευλογημένα του χρόνου να είναι και καλύτερα και με υγεία. Εσκέφτηκα πού μπορούσαμε να αφιερώσουμε αυτή τη γιορτή. Πρώτα-πρώτα σε όλα τα παιδιά που έχουν πεθάνει. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι ο νεκρός υποτίθεται χώρος που έπιασε στα χέρια του ο Πανάνεκος και φύγωσε, που επέθαναν από αρρώστια, από τραχέα, είτε μικρά, νεογέννητα, είτε μεγαλύτερα. Να την αφιερώσουμε στα παιδιά που ζουν,
να έχουν το μυαλό τους όμορφο και καθαρό, τα μάτια τους αγνά και όπως το απάτητο χιόνι να είναι η καρδιά τους. Αυτό βοηθάει η εκκλησιαστική ζωή, η κατήχηση. Αυτό βοηθάνε και εσείς οι ευλογημένοι γονείς. Τέλος, να το αφιερώσω στους γονείς που εμπιστεύονται στην Εκκλησία τα παιδιά τους, έστω και αν τα παιδιά πολλές φορές, ειδικά όταν φτάνουν στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ως μη όφελε δεν θέλουν την Εκκλησία τα περισσότερα. Και οι γονείς οι καψεροί παλεύουν με κύματα για να πείσουν τα παιδιά να είναι στην Εκκλησία. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί, είναι αλλού. Είναι στο δικό μας παράδειγμα, στη δική μας αγωγή. Είτε είμαστε κληρικοί, είτε είμαστε λαϊκοί. Όταν ο κληρικός έχει βίωμα, τότε τα πράγματα κάπως βοηθούν. Και όταν η χάρη του Θεού σκεπάζει την ευλογημένη οικογένειά σας, τότε το παιδί αφού έχει ριζώσει μέσα στο χωράφι και στον αμπελώνα της Εκκλησίας, να σε στεβεύει. Τα κλαδιά θα βγουν απ' έξω. Πολλές φορές. Εκεί, άλλοι από σεβασμό θα πάρουν το καρπό και θα το φάνε. Άλλοι από κακία θα το κόψουν και θα φωνάξουν. Έτσι είναι τα παιδιά μας. Άρα, δεν είναι εκτός Εκκλησίας. Άρα τα παιδιά, έστω και αν αρνούνται και αν αποφεύγουν, είναι πιο ευαίσθητα και αληθινά και βλέπουν πραγματικά με τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής τους ότι θέλουν κάπως αλλιώς να πετάξουν. Τους εύχομαι ο γέροντας Πανάρετος με τη γλυκιά του φωνή και το Άγιο παράδειγμα να το οδηγεί για το νέο έτος και σε όλη του τη ζωή ως μέγιστο πρότυπο ζωής, έτσι ώστε ποτέ δεν θα νιώσουν ότι προδόθηκαν, ότι πληγώθηκαν ή ότι κοροϊδεύτηκαν. Οι κυρίες, οι δεσποινίδες, οι γονείς, τα παιδιά έχουν ετοιμάσει κάποια δώρα για τα παιδιά σας. Θα παρακαλέσω τώρα τους κατηχητές, τις κατηχήτριες να έρθουν εδώ με τα δώρα αυτά, ως είναι εφημεριός μου ο πατέρας Ιωάννης, και από το χέρι του Παπαγιάννη θα πάρετε το δώρο σας. Εμείς εδώ σας θα το δώρο σας. Εσείς θα πάρετε από τον πατέρα Ιωάννη το δώρο μαζί με τους κατηχητές και τις κατηχήτριες. Παρακαλώ όλοι να είμαστε εδώ. Τα παιδάκια σιγά σιγά να έρχονται. Τα καλή και προηγημένη χρονιά. Να σας πω κάτι. Θέλω τα παιδιά, συγχωρέστε με, θέλω τα παιδιά σας να μας τα πιστευτείτε 31 Δεκεμβρίου το πρωί 9.30 ώρα στο ναό μας, για να πάμε να πούμε τα κάλαντα στο κειμένα μας.
τον κύριο Χριστόσκο. Θα τα πάρουμε με τα αυτοκίνητα, καν και εσείς συμφωνήστε να συναντηθούμε στο προάβλιο του Αγίου Ανδρέου και 10 η ώρα να περάσουμε μέσα, τα πού τα χάλανε τα παιδιά μας και μετά θα τα φέρουμε πάλι πίσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, 31 Δεκεμβρίου, 9:15 το αργότερο, στο ναό του Παγιάννη, για να πάμε στο δεσπότη μας, να ψάλλουμε τα κάλατα, να πάρουμε την ευχή και να φύγουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.